Επιχειρηματολογία πάνω στην οποία το βάσισε, το στήριξε. Λοιπόν, η κυρία Σταμάτη μέσω των συνηγόρων της κατέθεσε το αίτημα εξαίρεσης το πρωί, λίγο μετά τις 9 αφού ήρθε εδώ στην Ευελπίδων. Όπως επίσης πρέπει να σου πω, Λένα, ότι χθες κατατέθηκε και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο λόγος ο ίδιος. Τι λέει η κυρία Σταμάτη σε αυτή την προσφυγή και στο αίτημα εξαίρεσης? Ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά της αθωότητας, καθώς στη διάταξη που εξέδωσε ο ανακριτής, με την οποία πριν από λίγα 24 ώρα έγινε αυτό, με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία, η ακίνητη περιουσία του Άκη Τσοχατζόπουλου και της Βίκη Σταμάτη, αναφέρεται ότι διέπραξε τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται. Δηλαδή, η φράση αυτή του ανακριτή, κατά την κυρία Σταμάτη, σημαίνει ότι έχει ήδη βγάλει γνώμη, από τη στιγμή όμως που δεν έχει απολογηθεί αυτή. Δηλαδή, δεν έχει δοθεί ακόμα η απολογία της, δεν έχει δώσει τις εξηγήσεις της. Το αίτημα εξαίρεσης, Λένα, θα εξεταστεί σήμερα από το Δικαστικό Συμβούλιο και εφόσον απορριφθεί, τότε θα ξεκινήσει και η απολογία της κυρίας Σταμάτη, η οποία κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε σχέση με το ακίνητο της Διονυσίου Αεροπαγίτου που πέρασε στην κυριότητά της το 2010. Σήμερα επίσης να σου πω ότι απολογείται αυτή την ώρα, απολογείται η Μαρία Ταλίτα Τσεκούρα, είναι δικηγόρος, ήταν εκπρόσωπος για μία περίοδο της εταιρείας Νόμπιλες, είναι μία από τις εταιρείες της offshore που εμπλέκονται στις αγοραπολισίες ακινήτων, ενώ σήμερα έχει κληθεί να απολογηθεί και ο αδελφός της κυρίας Σταμάτη, Παναγιώτης Σταμάτη. Μάλιστα, άρα...